Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Beach Volley όμως, το Φώτη Αυγουστάτο. Πρόεδρε, αρχικά δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα το να γίνει μια ομάδα. Το μεράκι με τον Beach Volley το έχουμε χρόνια εδώ στην Κεφαλονιά και στη συγκεκριμένη παραλία είναι 20-25 χρόνια που παίζεται Beach Volley. Ερασιτεχνικά βέβαια πάντα και κάνοντας το κέφι μας. Μέσα λοιπόν στην πανδημία ουσιαστικά το 2020 αποφασίσαμε μια παρέα φίλων να φτιάξουμε πιο οργανωμένα τα πράγματα. Φτιάξαμε λοιπόν την ομάδα των BV Amos με σκοπό κυρίως να δώσουμε στα παιδιά, στα νέα παιδιά μια διέξοδο μέσα στην πανδημία και στη κατάσταση που επικρατούσε και καταφέραμε να φτιάξουμε μια ακαδημία που αυτή τη στιγμή έχει αρκετές δεκάδες παιδιά και ασχολούνται με το Beach Volley. Οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι να συνεχίζουμε να δίνουμε στα παιδιά μας θετικά ερεθίσματα, να έχουν απασχολήσεις που θα γεμίζουν χαρά και ενέργεια, που θα τα κρατάνε ψυχικά ισορροπημένα και θα τα μάθουν να είναι σε μια συνεχή προσπάθεια, σε ένα συνεχή αγώνα όπως τα παιδική ζωή μας, μέσα από υγιείς διαδικασίες. Πόσο βοηθάνε τέτοιες οργανώσεις να πετύχετε τους στόχους, γιατί και για τα παιδιά που παίζουν στην ακαδημία σας, δεν είναι λίγο πράγμα να έρχονται να βλέπουν μια τελική φάση ενός πανελληνίου πρωταθλήματος. K19, K19, αλλά είναι πανελληνίου πρωτάθλημα. Σίγουρα. Αυτές οι διοργανώσεις είναι η ουσία του αθλητισμού, γιατί βλέπουν τα παιδιά τις καλύτερες ομάδες πλέον στην Ελλάδα σήμερα εδώ και αύριο για το Σαββατοκύριακο και βλέπουν ότι με την προσπάθεια όλες αυτές οι ομάδες και με τον αγώνα τους έχουν καταφέρει αυτό που καταφέρνουμε και το θέμα που βλέπουμε σήμερα, όπως θα βλέπουμε και αύριο. Είναι ένα κίνητρο λοιπόν για αυτά τα νέα παιδάκια, 10, 12, 14 χρονών, να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με τον Beach Volley και γενικώς με τον αθλητισμό. Και πώς βλέπετε την διοργάνωση, την τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος? Είναι μια σημαντική διοργάνωση, ειδικά για τα νέα παιδιά. Πώς βλέπετε τις πρώτες μέρες? Η διοργάνωση πιστεύω ξεκίνησε και θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί όπως όλοι το επιθυμούμε και η Ομοσπονδία και εμείς, όλοι οι διοργανωτές, δηλαδή ο Δήμος, εμείς. Όλες αυτές οι διοργανώσεις ουσιαστικά μας κάνουν καλύτερους, μαθαίνουμε μέσα από αυτές και εμείς προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Η ιδιαιτερότητα της παραλίας εδώ είναι ότι, όπως το ζείτε κιόλας, είναι ένα ειδηλιακό περιβάλλον, ένα πολύ κατάλληλο περιβάλλον για beach volley, επειδή δεν έχει ανέμους, αλλά οι παροχές όλες είναι μεταφερόμενες. Οπότε είχαμε αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα κυλάνε ωραία, θα τα καταφέρουμε και καλό είναι να παραμείνει το beach volley στο φυσικό του χώρο. Ο φυσικός του χώρος είναι η παραλία και η θάλασσα. Αυτή η μαγεία που βλέπετε. Και οι πλατείες είναι ωραίες και εμείς και επικροτούμε τον αθλητισμό παντού, σε όλους τους χώρους, αλλά ο φυσικός χώρος του beach volley είναι αυτό που βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ.